Πάντως με τον Νίκο τον Νιόπλια τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο απότομα η προπονητική θητεία αυτή. Σίγουρα και είναι κρίμα μέσα γενικά, γιατί μέσα εισαγωγικά, γιατί στο ποδόσφαιρο τη μία μέρα είσαι, την άλλη δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω, επειδή όπως σου είπα και πριν, τι συνέβαινε μέσα στον οργανισμό αυτό. Δεν ξέρω ποιος κάνει τις μεταγραφές. Ήταν επιλογές του τεχνικού διευθυντή, ήταν επιλογές του προπονητή. Μίλαγε ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή. Υπήρχε μια συνεννόηση. Έλεγε, ας πούμε, ο Νίκος ο Νιόμπλιας σε όλους αυτούς τους παίκτες, ή του έλεγε, μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους παίκτες. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω εικόνα από τη στιγμή που δεν είμαι μέσα. Ο Πέτρος Μαρινάκης θα ήθελε μια μέρα να είναι σε μια θέση στον Όφη. Είναι η ομάδα που μεγάλωσε και... Με κλειστά τα μάτια, εννοείται. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω πολλά. Μπορώ να προσφέρω πολλά και ευελπιστώ και εύχομαι κάποια στιγμή να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πέτρο, εσύ μπορεί να μην έπαιξες στην ΑΕΚ, αλλά συνδέθηκες με δύο, όχι με έναν προπονητή. Θα σε ρωτήσω πρώτα για τον τωρινό. Ματίας είναι ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να χάνει ούτε την μπάλα. Ούτε στην προπόνηση, ούτε στο παιχνίδι, ούτε πουθενά. Ήταν πολύ εγωιστής και νικητής. Παίζαμε στο Σοσιεδάρ, και είχαμε χάσει και στην επιστροφή εγώ είχα βάλει το κεφάλι κάτω, ήμουν έτοιμος να κλάψει μέσα σε εισαγωγικά και μου λέει ο Μανώλο, τι έγινε, λέει. Του λέω, ρε εσύ Μανώλο, ξέρω εγώ, και αυτά χάσαμε. Λέει, αυτό λέει πέρασε, κοιτάμε την επόμενη μέρα.